Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη live talk. Εδώ τα βραδάκια της Κυριακής νομίζω ότι έχουμε βρει την καλύτερη ώρα, την καλύτερη στιγμή για να λέμε τα δικά μας, να συζητάμε για πράγματα που πολύ μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν και κυρίως να συναντάμε, έστω και διαδικτυακά πλέον, ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μας πούν. Ανθρώπους που έχουν την πληροφορία και έχουν και τη γνώση και μπορούν να τη μοιραστούν μαζί μας. Σήμερα λοιπόν σας καλωσορίζω στο μαγικό κόσμο του ίντερνετ. Θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο και κυρίως θα μιλήσουμε για το ασφαλές διαδίκτυο. Αυτό που περισσότερο μας απασχολεί δεν είναι πώς εμείς οι ίδιοι το διαχειριζόμαστε, αν και θα έπρεπε να γίνουμε λίγο πιο κατερτισμένοι ψηφιακά. Αυτό που περισσότερο μας απασχολεί εμάς τους γονείς κυρίως είναι τους εκπαιδευτικούς, τους ανθρώπους γενικώς που έχουν αλληλεπίδραση και σχέση με παιδιά, είναι πόσο ασφαλή είναι τα ίδια μας τα παιδιά στην εμπειρία τους και στην επαφή τους με το διαδίκτυο. Ακούμε πάρα πολλά. Ακούμε πάρα πολλά για παιχνίδια προκλήσεων, ακούμε πάρα πολλά για fake news, ακούμε πάρα πολλά για αλληλεπίδραση με αγνώστους, ακούμε πάρα πολύ τη λέξη κίνδυνος στην αλληλεπίδραση των παιδιών με το ίντερνετ. Είτε αυτή είναι μέσα από τα social media, είτε είναι μέσω των online games. Είδατε καινούργιες ορολογίες που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν καν, αλλά τώρα έχουν μπει μέσα στο λεξιλόγιο μας και μέσα στην καθημερινότητά μας. Εμείς οι γονείς λοιπόν πάρα πολύ συχνά, όσο μεγαλώνουν ειδικά τα παιδιά και αλληλεπιδρούν περισσότερο με το ίντερνετ, αρχίζουμε και ερχόμαστε αντιμέτωποι με λέξεις που δεν τις αναγνωρίζουμε, με ορολογίες που μέχρι χθες μας ήταν εντελώς άγνωστες και καλώς ή κακώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μία νέα πραγματικότητα. Οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και πολύ συνειδητά σε αυτό που κάνουν. Στην κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα για το ασφαλές διαδίκτυο, μαζί μας θα είναι η Ροδούλα Καφτάκη. Η Ροδούλα είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής, είναι συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε και δημιούργησε το Safe Kids Project. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που είναι σε διαδικτυακό επίπεδο για να ενημερωνόμαστε και εμείς οι γονείς, αλλά και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι θέλουν να γνωρίζουν πώς με πολύ ασφάλεια και πολύ συνειδητά θα λειτουργούμε μέσα σε ένα διαδικτυακό ψηφιακό κόσμο που μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες, όπως αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ, κουβεντιάζουμε, εγώ είμαι στο σπίτι μου, εσείς στο δικό σας. Κουβεντιάζουμε τώρα, τρόπος του λένε, μόνο μιλάω προς το παρόν. Θα ήθελα όμως να ακούσω και τη δική σας την άποψη, να καταθέσετε και εσείς τις δικές σας απορίες. Με τη Ροδούλα θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Την περιμένω και αυτή να συνδεθεί, να μοιραστούμε αυτή την οθόνη και να αρχίσουμε να συζητάμε για όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Μέσες άκρες, αυτά για τα οποία θα κουβεντιάσουμε, είναι καταρχάς τι εννοούμε όταν λέμε ασφαλές διαδίκτυο. Είναι τι σημαίνει πολύ απλά πώς εγώ θα προστατεύσω το παιδί μου. Πώς το παιδί μου μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που ξέρω ότι είναι ασφαλές. Πώς μπορώ να αποτρέψω την πρόσβασή του σε περιεχόμενο που μπορεί να είναι να το βλάψει. Μπορώ να βάλω όρια. Πώς θα τα βάλω τα όρια. Καλώς τη Ροδούλα μου στέλνει μήνυμα ότι είναι εδώ. Για κάνε αγαπητή Ροδούλα ένα... Για να δω αν έχουμε έτοιμα. Οκ. Το 2 με το 3. Αυτή η οθόνη θα μοιραστεί στα 2. Νομίζω δηλαδή. Και θα εμφανιστεί και η Ροδούλα μας. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου Ροδούλα. Τι κάνεις? Γεια σου, Αδριανή. Είσαι καλά. Έχω έρθει με σημειώσεις, θέλω να σου πω. Βλέπεις, όλα αυτά είναι ερωτήσεις. Wow. Ελπίζω να μην με πιάσει αδιάβαση. Αγχώθηκα τώρα. Αποκλείεται. Αγχώθηκα. Ήθελα να... Είμαι καλά στον ήχο. Δεν ξέρω, τελευταία στιγμή έβαλα ένα ακουστικό. Είμαι οκ, ακούγομαι μια χαρά. Είμαι πολύ καλά. Αν θέλεις να απομακρύνεις λίγο το... Δεν ξέρω με τι συσκευή. Αυτό, γιατί όταν... Πριν μοιραστεί η οθόνη, φαινόμουν καλά. Τώρα θα πάω λίγο πιο μακριά. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά είναι να σε ακούμε και σε ακούμε μια χαρά. Ωραία, αυτό είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, καλησπέρα Ανδριανή. Καλώς σε βρήκα. Θα επαναλάβω αυτό που έγραψα στο σχόλιο. Ότι εγώ σήμερα νιώθω μια πολύ μεγάλη χαρά όλη μέρα, σαν να είναι να πάω για καφέ με μια φίλη. Αλήθεια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια δική... Α, ωραία.
Νεράκι, μια δική σου επιτυχία θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη, το ότι έχεις καταφέρει να καταπιάνεσαι με θέματα κοινωνικά, θέματα δύσκολα, όχι τόσο εμπορικά, θέματα που πονάνε, και όμως ο κόσμος να σε παρακολουθεί με ευχαρίστηση. Πρωτοβουλία μου, Δηλαδή, όπως βλέπω ότι αυτά τα θέματα δεν είναι τελικά θέματα που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Το να αφορούν τον κόσμο, το ότι δεν τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να έχουν χώρο και χρόνο στα μέσα ενημέρωσης, στην τηλεόραση ή ακόμα και στα social, που πια έχει αλλάξει λίγο αυτό γιατί πολλοί κόσμος ασχολείται, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ίσα-ίσα. Ο κόσμος έχει και δίκιο πλέον και άλλες αγωνίες και βάζει πολύ πιο ψηλά τον πύχη από το να ανοίξει απλά την τηλεόραση του και να περάσει λίγο χαζοβιόλικα την ώρα του. έτσι είναι, έχεις δίκιο, τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Είναι όμως και θέματα που πονάνε λίγο όλα αυτά και πραγματικά εντάξει, ίσως κάποιος να ήθελε λίγο περισσότερο να χαλαρώσει, ειδικά σε αυτή την πίεση που περνάμε. Νομίζω όμως ότι σήμερα εδώ θα δώσουμε αρκετές πληροφορίες, θα ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά θα τον κάνουμε να αισθανθεί και όμορφα. Θα κάνουμε δηλαδή μια κουβεντούλα Έτσι. που δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, δεν θέλουμε να ενοχοποιήσουμε κανέναν. Θέλουμε Θέλουμε. να ξαπλώσουμε στο καναπέ και να απολαύσουμε και να πάρουμε όση γνώση γίνεται να πάρουμε από ένα διαδικτυακό, τέλος πάντων, και όσο μας το επιτρέπει. Αυτά είναι τα καλά του διαδικτύου. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι στο σπίτι μου, ότι κάθομαι στην πολυθρόνα μου ωραία και καλά. Έχω πάρει τη Λουίζα μου και την απολαμβάνω για να περάσει η ώρα όμορφα και είμαι εδώ κυρίως γιατί έχω απορίες. Και όταν αυτές οι απορίες έχουν να κάνουν με τα παιδιά, ενέχουν και λίγο άγχος μέσα, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή θέλω τώρα τις λύσεις και μακάρι να τις είχα και από χθες, για παράδειγμα. Αλλά γι' αυτό είσαι εσύ εδώ, είσαι ο άνθρωπός μας, τα ξέρεις, τα κατέχεις, έχεις και την εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. Όχι για να ενοχοποιήσουμε το διαδίκτυο, τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε και τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά γιατί πολύ απλά θέλουμε να είμαστε συνειδητοί σε αυτό που κάνουμε και να βάζουμε και τα όρια μας, να νιώσουμε ασφαλείς μέσα σε αυτό. Έτσι. Θα κρατήσω τη λέξη που είμαι συνειδητή και θα ξεκινήσω με αυτό που έγραψε ως τίτλο στο live, τα μυστικά ενός ασφαλές ίντερνετ, και θα πω ότι ασφαλές ίντερνετ δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή όπως δεν είναι ασφαλής ο κόσμος που ζούμε, ο πραγματικός κόσμος, ένα παραπάνω ψηφιακός κόσμος δεν είναι ασφαλής από μόνος του. Και όταν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, γι' αυτό κρατάω το συνειδητός, όταν είμαι συνειδητός στο ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στο διαδίκτυο, έχω κάνει ήδη το πρώτο βήμα για να προστατευτώ. Σωστά. Αυτό είναι η ουσία. Να ξέρω τι μου Αυτή είναι η γίνεται. ουσία. Ακριβώς. Υπάρχουν τρόποι και τεχνικές να προστατεύω τον εαυτό μου περισσότερο, όμως όλοι είμαστε εκτεθειμένοι σε κάποια πράγματα και όλοι, ας το πούμε έτσι, κινδυνεύουμε λίγο ή πολύ. Όπως λέει και η Θέλουμε Νίκη λοιπόν να τώρα, δούμε. μας έχουν στείλει ένα μήνυμα ότι όλο είναι θέμα σωστής χρήσης. Και από εκεί ξεκινάει, έτσι δεν είναι, Ροδούλα. Σωστή χρήση. Ακριβώς. Να ξέρω τι είναι αυτό το εργαλείο με το οποίο καταπιάνομαι και να το χρησιμοποιώ σωστά. Όπως ένα κατσαβίδι, βρε παιδί μου. Και το κατσαβίδι ακόμα, το οποίο δεν είναι κάτι πολύπλοκο, αν το χρησιμοποιεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για σένα ή για μένα. Έτσι. Ασφαλής χρήση, όμως εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει λίγο μια σύγχυση στον κόσμο ότι ασφαλής χρήση την έχω όταν ξέρω, για παράδειγμα, να φτιάξω ένα προφίλ, να κάνω ρυθμίσεις, όταν ξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά όλες αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες είναι χρήσιμες, όμως αυτό που λέμε ψηφιακή παιδεία είναι κάτι πολύ πάνω από αυτό. Είναι κάτι που Είναι μπορούμε να το αποκτήσουμε, να το καλλιεργήσουμε. φυσικά αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το αισιόδοξο και αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω μέσα από το Safe Kids Project, αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα από τις ομιλίες μου, να καταλάβουμε, να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Ο ψηφιακός κόσμος ήρθε για να μείνει. Έτσι Και ευτυχώς που θα μείνει. Τον θέλουμε, δεν θέλουμε τη ζωή μας χωρίς αυτό. Θα ήταν άλλωστε κουτό να μας προσφέρει απλόχερα τόσα αγαθά, και εμείς είναι. να θέλουμε να επιστρέψουμε στη γραφομηχανή. Ναι.
Πάμε, κάνουμε ένα λάθος, πρέπει να ξαναγράψουμε. Ή να θέλουμε τίποτα. Σε κάθε τομέα της ζωής μας, ο ψηφιακός κόσμος έχει να προσφέρει πάρα πολλά θετικά και το έξυπνο είναι εμείς να απολαύσουμε όλα αυτά τα θετικά, να τα πάρουμε με έναν τρόπο που να είναι καλό για μας, αυτό που λέμε οικολογικό τρόπο, και να είναι καλό και για τους άλλους και για την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν είναι εδώ για να μείνει. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι έχει τεράστια επιρροή στη ζωή μας. Επηρεάζει τις σχέσεις μας, τα συναισθήματά μας, επηρεάζει την επιτυχία, την ευτυχία μας. Όλα αυτά είναι συνειδητοποιήσεις που είναι το πρώτο βήμα για να πάμε παραπέρα, για να δούμε τι μπορώ να κάνω ώστε όλο αυτό να το έχω για όφελός μου. Άρα, Ροδούλα, καταλαβαίνω ότι ερχόμαστε να μάθουμε σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, να μάθουμε και το τεχνικό κομμάτι, πώς να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να είμαστε ασφαλείς, αλλά να μάθουμε να ρυθμίζουμε και το ψυχοκοινωνικό συναισθηματικό που επηρεάζει. Ναι. Και σε δύο επίπεδα. Ναι. Ανδριανή, η ψηφιακή παιδεία είναι ένα κομμάτι αυτοβελτίωσης, καθημερινής αυτοβελτίωσης. Ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα θαύμα της επιστήμης. Όμως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει κάτι που όλες οι επιστήμες προσκυνάνε στο μεγαλείο του. Και αυτός είναι ο άνθρωπος. Και εδώ όλες είναι οι επιστήμες... Άνθρωπος. Ο άνθρωπος, λοιπόν, ο ψηφιακός κόσμος είναι δημιούργημά μας, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Άρα θα πρέπει να τον τοποθετήσουμε ακριβώς στη θέση που του ανήκει. Δεν μπορεί να μπει πάνω από μας, δεν μπορεί να μπει πάνω από τον άνθρωπο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, οι νευροεπιστήμες μελετούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο και προσκυνάνε στο μεγαλείο και στην πολυπλοκότητά του. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τη δύναμή του, αντιληφθεί πού βρίσκεται αυτός και πού βρίσκεται η τεχνολογία, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Την δημιουργήσαμε. Άρα θα την τοποθετήσει ακριβώς σε αυτό που είπες, είναι εργαλείο. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούμε, γιατί δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε φυσικά το διαδίκτυο και τα social media, όμως δεν τα χρησιμοποιούμε και σαν εργαλείο. Κάπου μας έχει πάρει λίγο όλο αυτό, μας έχει παρασύρει. Και επειδή με ενοχλεί, είναι άδικο όταν στείλουμε τους γονείς, μας στείλουν στη γωνία ότι εμείς φταίμε και τα παιδιά και γιατί δεν τα προσέχουμε και είναι ευθύνη μας και μαλώνουμε τους γονείς, είναι πολύ άδικο. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα για να κάνουμε κάτι, να πάμε σε δράση, να κάνουμε αλλαγές, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μας έχουμε πέσει θύμα ενός μάρκετινγκ. Πώς ξεκίνησαν όλα? Πώς? Ενός πολύ καλωστημένου μάρκετινγκ που έγινε σιγά σιγά. Θυμίζει την ιστορία με τον Βάτραχο. Λένε ότι ο Βάτραχος, αν τον πετάξει σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό, θα τρομάξει και θα πηδήξει αμέσως έξω, θα σωθεί. Αν όμως τον βάλεις σε κρύο νερό και σιγά σιγά ανάψεις τη φωτιά και σιγά σιγά αρχίζει να ζεσταίνεται το νερό, τότε θα ψηθεί χωρίς να το καταλάβει. Κάπως έτσι το πάθαμε κι εμείς. Ξεκινήσαμε με τους υπολογιστές ή ένα εργαλείο. Ήρθε το ίντερνετ και πριν καλά καλά αποφασίσουμε αν θα έχουμε τον υπολογιστή στο υπνοδωμάτιο ή αν θα τον έχουμε στο σαλόνι, αποκτήσαμε κινητά, τα οποία ξεκινήσαν ως τηλέφωνα και χωρίς να το καταλάβουμε, μας έχουν τώρα συνδεμένους παντού, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε σημείο, έπαψαν να είναι τηλέφωνα. Ο γονιός, πώς να το καταλάβει αυτό το πράγμα που συνέβη? Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στο οποίο βρεθήκαμε όλοι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Δεν έχει σημασία αν κάποιοι γνωρίζουμε λίγο παραπάνω πώς λειτουργεί ή κάποιοι λίγο λιγότερο. Όλοι μαζί στο ίδιο σακί είμαστε. Γιατί έγινε σταδιακά, μας το πουλήσανε ως ψυχαγωγία, το βάλανε σε ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα και όλα αυτά τα ωφέλη που έχουμε στην ουσία έχουν παραμεριστεί και έχουμε γίνει η υπερβολική τεχνολογία έχει κάνει λίγο τη ζωή μας χάος. Οι γονείς
τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ σε μια εποχή που έχει υπερβολικά πολλές απαιτήσεις. Έχουν την απέτηση από εμάς να μεγαλώνουμε παιδιά σαν να μην εργαζόμαστε και να εργαζόμαστε σαν να μην έχουμε παιδιά. Σωστά το Μέσα λέτε. Σε όλο αυτό τη σύγχρονη εποχή ήρθε και έδεσε ο ψηφιακός κόσμος. Ο γονιός θέλει να καλομαθαίνει το παιδί του, του στερεί χρόνο, άρα θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει να το παρακολουθεί μερικές φορές, οπότε ωραία που έχει ένα κινητό. Όλα αυτά δέσανε πάρα πολύ ωραία και πραγματικά είναι άδικο στο γονιό να δημιουργούμε ενοχές. Οι ενοχές είναι καλές μόνο μέχρι το σημείο που κινητοποιούν για αλλαγές και δράση. Πραγματικά δεν πρέπει να αισθανόμαστε άσχημα για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο είμαστε λίγο η μεταβατική γενιά. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα έρθει και θα ισορροπήσει κάποια στιγμή. Γιατί Είμαστε η πρώτη όσοι γενιά. Η ηλικίωση, οι επόμενες γενιές, αρκεί να βοηθήσουμε και εμείς τις επόμενες γενιές να το βάλουμε σε μία βάση και να το οριοθετήσουν όλο αυτό το πράγμα. Να μην χαωθούν όπως έχουμε χαωθεί εμείς. Και θέλω να γίνουμε πολύ πρακτική, Ροδούλα. Να μπούμε στο κομμάτι του φεύγω από το έχω ενοχές, διότι μπορεί να μην ξέρω ακριβώς τι κάνει το παιδί μου στο ίντερνετ. Δεν έχω και τον απαραίτητο χρόνο να εκπαιδευτώ και να μάθω τι είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί μέσα, σε αυτό το διαδίκτυο και ασχολείται το παιδί μου. Δεν έχω τις γνώσεις να το κάνω, δεν έχω τους πόρους να το κάνω. Αλλά τελικά υπάρχει τρόπος να το κάνω. Ναι. Για να είναι ασφαλές το παιδί μου και εγώ συνειδητό σε αυτό που συμβαίνει γύρω μου, δηλαδή να αναγνωρίσω τι είναι αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι το ότι βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση πραγματικά δεν είναι πολύ μεγάλη δική μας ευθύνη. Όμως θεωρώ ότι οι συνέπειες έρχονται ακόμα και αν έχουμε άγνοια του νόμου. Έτσι είναι. Τις συνέπειες θα τις πληρώσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε η πρώτη γενιά που μεγαλώνουμε ψηφιακούς πολίτες και είμαστε και ήδη ψηφιακοί πολίτες. Δεν κληρονομήσαμε καμία εμπειρία από τα παιδικά μας χρόνια σχετικά με αυτό το θέμα. Οι γονείς μας δεν μπορούν να μας συμβουλεύσουν σε αυτό. Όμως, εμείς έχουμε όλη την καλή πρόθεση. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα, θέλουμε να επιτυχημένα, θέλουμε να τους δώσουμε τα εφόδια και τις δεξιότητες, ώστε στον ψηφιακό κόσμο και να επιβιώσουν και να το χρησιμοποιούν με όσο γίνεται ασφάλεια και το όφελός τους. Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πολύ ωραία. Να αυτό καταλάβουμε πώς γίνεται. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, βρίσκεται ο δάσκαλος. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολύ υλικό και δωρεάν υλικό. Δεν είναι θέμα κόστους για να ενημερωθεί ένας γονιός. Από εκεί και πέρα, το πρώτο, εγώ βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο της συνειδητοποίησης. Να καταλάβουμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη. Δεν αρκούν οι παραδοσιακές μεθόδοι να μεγαλώσουμε τώρα τα παιδιά μας. Όταν ένα παιδί κρατάει ένα κινητό, είναι σαν να το έχουμε αφήσει στη Times Square της Νέας Υόρκης, παραμονή πρωτοχρονιάς, μόνο του. Ναι. Μπορούν να συμβούν τα πάντα. και παραπάνω κίνηση, αλλά πραγματικά μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να δει σκηνές που να μην του αρέσουν. Μπορεί κάποιος να το παρενοχλήσει. Μπορεί να του πουλήσουν οτιδήποτε, από ναρκωτικά, τα πάντα. Μπορεί να το προσεγγίσει κάποιος να το εκφοβήσει. Μπορεί το ίδιο να φοβηθεί από αυτά που θα δει. Κυριολεκτικά, τα πάντα. Ποιο είναι τώρα το ζητούμενο? Θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, να το στείλουμε το παιδί μες στην Times Square. Διότι πάνε και φίλοι του. Και δεν μας κάνει καρδιά να μην πάει το δικό μας παιδί. Το ίδιο θα επαναστατήσει. Αργά ή γρήγορα θα πάει. Δεν βοηθάει και στην δική του την προσωπική εξέλιξη και στην κοινωνικοποίηση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που το συζητάμε πάρα πολύ συχνά οι γονείς μεταξύ μας. Το ότι εμένα, ας πούμε, το παιδί μου παίζει αυτό το online game. Όχι, εγώ δεν θα το επιτρέψω να παίξει αυτό το online game. Μα, οι φίλοι μου είναι και περνάνε χρόνο μαζί. Εγώ γιατί δεν μπορώ να έχω συναναστροφή μαζί τους. Και πάντα τίθεται αυτό το θέμα πάνω στο τραπέζι, νομίζω σε πολλές οικογένειες. Άρα δεν έχει λοιπόν, όπως μας λες και εσύ, κανένα όφελος να πούμε ότι δεν έχει επαφή με τίποτα και με κανέναν για να νιώθω εγώ ήρεμη και ήσυχη. Δεν βοηθάει κανέναν μας.
Δεν βοηθάει και ιδιαίτερα με αυτόν τον τρόπο. Το παιδί θα πρέπει να πιστεί και θα πρέπει να επιλέξει. Πάντα μιλάμε και για διαφορετική προσέγγιση σε διαφορετικές ηλικίες. Σίγουρα, καλό είναι να διδάξουμε στο παιδί ότι να αυτοπροσδιορίζεται, να μην κάνει πάντα αυτό που κάνουν οι άλλοι. Γιατί με την ίδια λογική θα ξεκινήσει το κάπνισμα γιατί καπνίζουν οι άλλοι, θα πάρει ναρκωτικά γιατί το κάνουν οι άλλοι. Άρα αυτό το κάνουν και οι άλλοι. Είναι κάτι που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο. Και είχα ακούσει μια φορά μια ιστορία σε μια τάξη, όπου ένα παιδί ήταν που δεν είχε κινητό και όλα τα παιδιά μαζέψαν χρήματα και του αγοράσαν ένα για δώρο γενεθλίων. Δηλαδή όλες οι μαμάδες δώσαν από το χαρτζηλίκι. Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό ως άποψη ότι μπορώ να έχω μια διαφορετική άποψη. Όμως αργά ή γρήγορα το παιδί θα θέλει να δοκιμάσει. Οπότε εμείς θα το στείλουμε στη Times Square, όμως πρώτα θα το έχουμε ενημερώσει για το τι μπορεί να συναντήσει εκεί πέρα. Θα του δώσουμε τα εφόδια και τις δεξιότητες σε περίπτωση που κάτι βρεθεί μπροστά του να μπορεί να το διαχειριστεί. Και ένα πολύ βασικό, θα πρέπει να είναι στην ηλικία για να μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε την απέτηση να μείνει το πεντάχρονο στην Times Square και να μην πάθει πανικό όταν θα του συμβεί κάτι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ωριμότητα, με την ηλικία του παιδιού, κυρίως όμως με την ενημέρωση που του έχουμε κάνει και την εκπαίδευση, με τις αρχές και τις αξίες που του έχουμε δώσει, με το να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του, άρα θα προστατευτεί από κάποιον που τον εκφοβίζει, που το παρενοχλεί. Και πάντα θα είμαστε και σε μία γωνιά να έχουμε το νου μας και να έχουμε χτίσει γέφυρες επικοινωνίας, ώστε το παιδί, όταν κάτι του συμβεί, να μπορεί να έρθει να μας μιλήσει. Να Πολύ σημαντικό υπάρχει. αυτό. Σε όλα τα επίπεδα τη σχέση μας με το Ναι, παιδί. σε όλα τα επίπεδα της σχέσης μας. Αυτό δηλαδή είναι τόσο χαοτικό. Για παράδειγμα, τώρα έγινε τόσο πολύ ντόρος με το διαδικτυακό παιχνίδι, Μπλε Φάλαινα, με τον Τζον Γκαλίνο. Και από τη μία υπήρξε ένας πανικός ότι τι κάνουμε με τον Τζον Γκαλίνο και προκαλεί τα παιδιά, τους προκαλεί αυτοκτονία και όλα αυτά. Και από την άλλη υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν υπάρχουν καταγγελίες. Άρα Πρόφυγε fake news. διαβάζω σχόλια από τους γονείς και λέει, okay, άρα κακώς θορυβηθήκαμε, είναι όλα οκ. Okay. Αφού δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο και δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, όλα οκ. Okay. Θεωρώ ότι και οι δύο ακραίες αυτές περιπτώσεις απλώς αποπροσανατολίζουν από την αλήθεια. Σε όλες τις Προσωπική. ανακοινώσεις που εκδόθηκαν, Ροδούλα, γιατί το ψάξαμε λίγο το θέμα και εσύ και εγώ, και διάβασα από τα διάφορα Ινστιτούτα, τέλος πάντων, ασφαλούς διαδικτύου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου έλεγαν ότι ναι, δεν έχουμε επίσημες καταγγελίες, αλλά την ίδια στιγμή οι γονείς θα πρέπει να μην εφησυχάζουν ποτέ, να έχουν το νου τους, να έχουν μια γέφυρα επικοινωνίας ανοιχτή με τα παιδιά τους. Δηλαδή, πέραν του τεχνικού, ξέρω να υπάρχω μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό που ποτέ δεν αναιρείται είναι η ανάγκη επικοινωνίας του γονιού με το παιδί. Πάντα, σταθερά και για πάντα. Είτε Έτσι πρόκειται για κάτι είναι. που συμβαίνει μέσα στο ίντερνετ, είτε κάτι στην κανονική του ζωή, τη φυσική, τη 3D διάσταση, τέλος πάντων, όπως τη λένε. Ναι. Σε τελική ανάλυση, Ανδριανή, δεν έχει καμία σημασία για μένα αν το λένε Τζον Καλίντο και αν έχει φωτογραφία που μοιάζει με τον Γκούφι ή αν έχει φωτογραφία που είναι η Ντέζι και τον λένε δεν ξέρω εγώ πώς. Καμία σημασία δεν έχει. Το ερώτημα θα πρέπει να είναι, μπορεί ο οποιοδήποτε να φτιάξει ένα προφίλ με πλαστά στοιχεία και να προσεγγίσει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παιδιά μας? Ναι, μπορεί. Προφανώς. Εμείς Οποιοδήποτε. τα παιδιά μας όμως πώς τα προστατεύουμε εκεί. Υπάρχει κάποιος τρόπος πέραν του να τους πούμε ότι εγώ θα σου ελέγχω το λογαριασμό όλη την ώρα για να τσεκάρω τις κινήσεις σου. Το βάζουμε αυτό στην άκρη γιατί είναι προφανώς λάθος. Δεν μαθαίνει το παιδί κάτι. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να τα βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Πώς να το διαχειριστούμε. Γιατί τα παιδιά έχουν σώσει αλλά από πολύ μικρή ηλικία πια. Ακόμα και αν δεν επιτρέπεται σε πολλές πλατφόρμες, δηλώνουν ψευδή στοιχεία και ξέρουμε ότι έχουν προφίλ σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Ναι, αυτό λίγο, Ανδριανή, θυμίζει όμως ότι κάποιοι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά να οδηγούν πριν τα 18, πριν να βγάλουν δίπλωμα και μετά υπάρχει, σκοτώνεται ένα παιδί και τι θα πούμε μετά, ότι okay, τελικά το όριο ηλικία δεν ήταν και τόσο
Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, σίγουρα το παιδί είναι πολύ σημαντικά τα όρια ηλικίας που παίρνουν. Δεν είναι το αποκλειστικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινα 18 μπορώ και να οδηγώ. Άρα, επειδή είμαι 14, είναι OK. Φυσικά, έχει να κάνει με τις γνώσεις μου. Μπορεί να είμαι 20 και να κινδυνεύω πάρα πολύ στα social media. Και ποιες οι εφαρμογές είναι οι πιο επικίνδυνες τελικά? Γιατί αν ρωτήσουμε, υπάρχουν επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια? Ναι, δεν μας ενδιαφέρει αν λέγονται μπλε φάλαινα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να προσεγγίσει ένα παιδί, να του στείλει ένα link και να του πει μπες σε αυτό το παιχνίδι και να επηρεάσει από τη συναισθηματική του κατάσταση, να το εκφοβήσει, να το κάνει να το προτρέψει να κάνει κακό στον εαυτό του, από μαζικές αυτοκτονίες. Όλα υπάρχουν. Φυσικά δεν θα τα αποκριθούν όλα τα παιδιά το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι όποιο παιδί έκανε αποδεκτό το αίτημα φιλίας του Γκαλίντο, αυτοκτόνησε. Όχι, φυσικά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ούτε είναι η αιτία, το παιχνίδι που οδηγούνται τα παιδιά σε τέτοιες συμπεριφορές. Σίγουρα υπάρχουν πιο βαθιά πράγματα να μελετήσουμε. Όμως, ποιες εφαρμογές είναι οι πιο επικίνδυνες για τα παιδιά? Αυτές που οι γονείς θεωρούν τις πιο ακίνδυνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν στο YouTube τόσοι influencers με χιλιάδες, εκατομμύρια followers, μικρά παιδάκια, τα οποία τα εκφοβίζουν, ποντάρουν στον εθισμό, στο φόβο των παιδιών. Και τα παιδιά τους ακολουθούν, βλέπουν τα βιντεάκια τους την ώρα που κάνουν μάθημα, έχουν τηλεκπαίδευση. Και το γράφουν και από κάτω στα σχόλια. Ο γονιός είναι ήσυχος ότι το παιδί εκείνη την ώρα κάνει μάθημα. Η επιρροή που ασκούν στα παιδιά είναι τεράστια. Το YouTube διαπαιδαγωγεί τα παιδιά μας. Με ποιο τρόπο ασκούν αυτή την επιρροή? Απλά μέσα από τα βίντεο τους, χωρίς να έχουν άμεση αλληλεπίδραση με τα παιδιά μας? Ή παρατηρείτε να έχουν και... Όποιος δει ένα τέτοιο βίντεο, καταλαβαίνει πόσο μεγάλη επιρροή ασκεί η εικόνα στο παιδί, η μουσική που έχουν μέσα και τα λόγια προκαλούν πραγματικά τρόμο. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί ποντάρουν σε αυτό το τρόμο, ο οποίος εθίζει. Τα παιδιά έχουν αυτή την αγωνία να δουν το επόμενο βιντεάκι, που όσο και να τρομοκρατούν δεν σταματούν. Επίσης, γνωρίζουμε ότι οι παιδόφιλοι βρίσκουν κυρίως τα θύματα τους σε chat rooms που είναι φτιαγμένα ειδικά για παιδάκια. Γιατί εκεί ο γονιός είναι ανέμελος. Μπαίνει το παιδί και είναι και αυτό ήσυχο, ότι είναι μόνο συνομήλικοί του, είναι για παιδάκια. Στην Γερμανία έγινε κάποια στιγμή μια επιχείρηση, έχουν γίνει πάρα πολλές άλλες χώρες, απλώς αυτή την παρακολούθησα σε ένα σεμινάριο που παρουσιάστηκε, όπου φτιάχτηκε σε ένα chat room που είναι ειδικό για παιδάκια, ένα πλαστό προφίλ, ήταν από πίσω αστυνομικός, και το προφίλ ήταν ενός 12χρονου κοριτσιού. Μέσα σε 10 λεπτά δέχτηκε 120 αιτήματα από αγνώστους, οι οποίοι δεν έκρυβαν τις προθέσεις τους για το κοριτσάκι. Δηλαδή, ανοιχτά έλεγαν τι θέλουν από αυτό. Στο σχόλιο του υποτιθέμενου κοριτσιού ήταν από πίσω ο αστυνομικός, μα είμαι μόνο 12 χρονών. Η απάντηση ήταν ότι εγώ έτσι σε θέλω, 12 χρονών. Και να έρθω τώρα στο σημείο με τις καταγγελίες. Να έρθω λίγο στο σημείο με τις καταγγελίες. Ότι από αυτούς τους 120, 6 τελικά κατέφυγαν στη δικαιοσύνη, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό αυτό, από τη στιγμή που ήταν πλαστό το προφίλ και από πίσω δεν ήταν ένα πραγματικό 12χρονο, δεν μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό για να δικαστεί ένας άνθρωπος. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό με τις καταγγελίες είναι μια άλλη πικρή ιστορία. 35% των υποθέσεων παράνομη συμπεριφορά στο διαδίκτυο ποτέ δεν φτάνουν στην δικαιοσύνη. Δεν γίνεται καν καταγγελία. Διότι τα προφίλ, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τα προφίλ και έχουν κακές προθέσεις, για να το θέσουμε πάρα πολύ απλά, ξέρουν να φιλούν τα νότα τους. Και αυτό, όχι, αν φτάσουν τελικά να γίνει καταγγελία, στο ίντερνετ δεν είναι τίποτα κρυφό.
Μπορούν να βρουν τα πάντα, πραγματικά. Όμως δεν πηγαίνουν, δεν φτάνουν μέχρι την καταγγελία, είτε γιατί ο γονιός δεν θέλει να εκθέσει το παιδί του παραπέρα, δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία που ίσως είναι ψυχοφθόρα, θέλει να το ξεχάσει. Αν γίνει καταγγελία, είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθούν. Και αυτούς τους βρήκανε τις 6 υποθέσεις, γιατί μέσα από αυτό τελικά παρακολουθήσανε τις δραστηριότητες τους και βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας στους υπολογιστές τους και βρέθηκε ότι υπήρχε διακίνηση. Μπορεί να είχαν και οι άλλοι, όμως αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί όταν... Ναι, δηλαδή... Πες μου λίγο κάτι, πολύ πρακτικό και πάρα πολύ απλό. Εγώ πώς μπορώ να ελέγξω σε τι περιεχόμενο έχει πρόσβαση το παιδί μου? Πώς μπορώ, για παράδειγμα, είτε αυτό αφορά σε περιεχόμενο στο YouTube, υπάρχουν ειδικά φίλτρα, εγώ μπορώ να θέσω συγκεκριμένες παραμέτρους και να πω ότι θέλω αυτό και αυτό και αυτό να μπορεί να βλέπει το παιδί μου. Μπορώ να ελέγξω τα social του με κάποιο τρόπο και με ποιους ανθρώπους θα έρχεται σε επαφή? Πώς μπορώ να το ελέγξω, εφόσον βάζουμε μέσα στην πρότασή μας το ρήμα ελέγχω? Ξεκινάω δηλαδή ότι εγώ τώρα αρχίζω να το ελέγχω μέχρι να το μάθω καλά-καλά και να αρχίζω να εκπαιδεύω και το παιδί μου το ίδιο. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία, Ανδριανή, τα παιδιά ξέρουν πολύ περισσότερα από τους γονείς τους σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ο έλεγχος, με την έννοια του ελέγχω και παρακολουθώ, δεν μπορεί να υπάρξει, ειδικά όταν μιλάμε για εφήβους. Παλιότερα οι γονείς ψάχνανε τις τσάντες να δουν αν θα βρουν κάτι ενοχοποιητικό. Τώρα θα πρέπει να ψάχνουμε τα social media των παιδιών. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος γονιός να βρει κάτι που ένα παιδί επιμελώς θέλει να κρύψει. Όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, για παιδάκια στο νηπιαγωγείο, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, έχουμε ευθύνη να τα προστατεύσουμε και κανένα φίλτρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γονεϊκή επίβλεψη. Το YouTube έχει τόσα βιντεάκια που δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τα ελέγξει κανείς, και μέχρι να τα ελέγξει ή να γίνει καταγγελία ή να κατέβουν, τα έχουν δει χιλιάδες και εκατομμύρια παιδιά. Απαντάς τώρα στο ερώτημα της Ειρήνης που μας λέει δεν υπάρχει κάποιος φορέας από το κράτος που να ελέγχει όλα αυτά τα βίντεο, όλο αυτό το περιεχόμενο. Ευχαριστώ την Ειρήνη πολύ για αυτή την ερώτηση, για να δείξω ένα πολύ, είναι πολύ εύστοχο, ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποιους νόμους για τα προσωπικά δεδομένα, για το την ηλικία των 14. Οι εταιρείες όμως που μας δίνουν όλο αυτό το περιεχόμενο βρίσκονται στην Αμερική, και κάποιες από τα social media όπως είναι το TikTok βρίσκεται στην Κίνα. Δεν έχουν κανέναν περιοριστικό νόμο για το τι κάνουν τα προσωπικά μας δεδομένα και για το περιεχόμενο που προβάλλουν. Δεν ελέγχονται από εμάς. Οι εταιρείες αδυνατούν να ελέγξουν τα δισεκατομμύρια βίντεο που υπάρχουν στο YouTube και κάθε μέρα ανεβαίνουν καινούρια, και ακόμα και να γίνει καταγγελία μπορεί να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να κατέβει αυτό το βίντεο. Γι' αυτό είναι ευθύνη δική μας πρώτα να συνειδητοποιήσουμε, όπως είπαμε, Ανδριανή, είναι ο ψηφιακός κόσμος, μόνο μπορούμε να προστατεύσουμε εμείς τα παιδιά μας με ψηφιακή διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή το παιδί από μόνο του να μπορεί να καταλάβει τι θα το βλάψει και να μην το επιδιώξει να το δει. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, Ανδριανή, το οποίο οραματίζομαι, είναι η επιρροή της κοινής γνώμης. Δηλαδή, αυτό το ότι νιώθουμε πίεση ως γονείς όταν πάμε στα παιδιά μας να βάλουμε κάποια όρια, να είναι λίγο πιο υγιείς οι σχέσεις του και λίγο πιο ισορροπημένοι με τη τεχνολογία, και θεωρούμαστε αναχρονιστικοί, γιατί όλα τα άλλα παιδάκια είναι αλλιώς. Ονειρεύομαι λοιπόν, οραματίζομαι ότι θα γυρίσει αυτό και ότι η υγιής και ισορροπημένη σχέση με τη τεχνολογία θα είναι το πρότυπο. Θα είναι δηλαδή αυτό που θέλουμε όλοι για τα παιδιά μας, και θα είναι, το έχουμε δει πάρα πολύ καλά με το τσιγάρο, με το κάπνισμα. Την αλλαγή που έχει. Όταν ήμουν εγώ παιδί ή στην εφηβεία, παντού στον κινηματογράφο, στη τηλεόραση, όλοι οι στάρ προβάλλαν το κάπνισμα. Αυτό που μας λέγανε τότε ήταν είναι κακό. Δεν είχαμε μία ενημέρωση πόσο κακό είναι, δεν είχαμε. Ήτανε μόδα.
κάπνιζαν 9 στους 10 έφηβους και ήταν δακτυλοδεικτούμενος αυτός που δεν κάπνιζε. Τώρα είναι το Τι ακριβώς συνέβη στη αντίθετο. Βόρεια. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Τώρα ακριβώς είναι ακριβώς το αντίθετο. Πώς έγινε αυτό? Η κοινή γνώμη άρχισε να αλλάζει όταν ο παθητικός καπνιστής απέκτησε δικαιώματα. Όταν άρχισαν οι έρευνες πλέον να βγαίνουν στο φως, όταν όμως πάρα πολλά είδαμε τις επιπτώσεις τελικά, δηλαδή θυσιάστηκαν κάποιες γενιές για να πούμε εμείς τώρα ότι αυτό προκαλεί βλάβη στην υγεία, να υπάρξει νόμος ο οποίος προστατεύει από το παθητικό κάπνισμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι πολιτείες θα βγάλουν νόμο ότι η ακτινοβολία που έχουμε σε μια καφετέρια με 50 κινητά ανοιχτά βλάπτει το ίδιο, αν όχι περισσότερο, με το παθητικό κάπνισμα. Είσαι Δηλαδή, τόσο ελπίζω ότι σίγουρη κάποια και στιγμή. όρθιοι ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ναι, απλώς μέχρι να συμβεί θα υπάρξουν θύματα. Και εγώ πιστεύω πολύ στην πρόληψη ότι ο γονιός και όλοι μας δεν πρέπει να περιμένουμε πότε η πολιτεία ή πότε οι φορείς θα κάνουν κάτι. Εμείς να απενεργοποιούμε το κινητό δίπλα από το κεφάλι μας. Εμείς να μην αφήνουμε τον έφηβο να το έχει πάνω στο σώμα του Άρα για να εδώ το μιλάμε για προστατεύσουμε από την ακτινοβολία. η ατομική ευθύνη, η δική μας των ενηλίκων, αλλά και πώς βοηθάμε και τα παιδιά μας να την αναλάβουν αυτή την ευθύνη, να ξέρουν τι είναι αυτό, τι Έτσι. συνέπειες έχει και πώς θέλουν να το διαχειριστούν τελικά. Έτσι, όπως διδάσκουμε στο παιδί μας πώς θα διαχειριστεί ένα σεισμό, όπως το διδάσκουμε κυκλοφοριακή αγωγή, πώς θα δρόμο, πώς όταν πάει στη θάλασσα, αν δεν ξέρει κολύμπι, θα έχει τα μπρατσάκια του, θα έχει το σωσίδιό του, θα πρέπει να το διδάξουμε και πώς θα επιβιώσει στον ψηφιακό κόσμο και πώς θα έχει μια υγιή σχέση με αυτό. Δηλαδή, η ακτινοβολία είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο. Οι έφηβοι αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι σε σχολεία και βλέπω, έχουν όλη μέρα τα κινητά στο πατελόνι τους. Δηλαδή δίπλα από την κοιλιά και στα γεννητικά τους όργανα δίπλα. Αυτό τι σημαίνει, γιατί υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία γύρω από αυτό. Από τη μία λέμε ένας αστικός μύθος τέλος πάντων, ότι ναι, η ακτινοβολία μπορεί και να προκαλεί ζημιά, αλλά έλα μωρέ, εντάξει, είναι και υπερβολές τώρα αυτά. Πρακτικά, Έτσι. εσύ Έχω διαβάσει πάρα πολλές έρευνες σχετικά με την ακτινοβολία και ο μόνος αντίλογος που υπάρχει στο ότι είναι πάρα πολύ βραβερό και καρκινογόνο είναι ότι δεν μπορούμε να το αποδείξουμε απόλυτα για συγκεκριμένη πάθηση στον άνθρωπο, είτε γιατί το πείραμα έγινε σε ποντίκια, άρα μία γενίκευση στον άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει, είτε ότι πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, είναι κάτι πάρα πολύ νέο, για να αποδειχθεί οι αποδείξεις, η έρευνα η επιστημονική έχει αυστηρές προδιαγραφές. Οι αποδείξεις για να βγουν οι ερευνητές, να πούν με απόλυτη ακρίβεια ότι το κινητό θα πρέπει να πούν μετά από πόσες ώρες, σε πόση απόσταση, για πόσα χρόνια προκαλεί στον άνθρωπο αυτό και οι αποδείξεις είναι δύσκολες. Όμως εμείς θα περιμένουμε τις αποδείξεις για να προστατεύσουμε το 5χρονο από την ακτινοβολία. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πολύ πρακτικά πάλι θέλω να μας πεις, γιατί πολλοί κοιμόμαστε με το κινητό δίπλα στο κομοδίνο, πολλοί κοιμόμαστε με υπολογιστές, λάπτοπ, desktop ανοιχτά μέσα στο δωμάτιο, κουβαλάμε τα κινητά πάνω μας όλη την ώρα, έχουμε τα τάμπλετ μέσα στις τσάντες μας, οι τσάντες μας είναι στην πλάτη μας, στο χέρι μας, είμαστε με ένα τάμπλετ αγκαλιά. Μου περιγράφεις δηλαδή κάπου... Η απάντηση, Ανδριανή, σε αυτό είναι όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση, να γίνουμε συνειδητοί. Όταν γίνω συνειδητός ότι το κινητό που κρατάω πρώτον έχει ακτινοβολία και όπου μπορώ το Wi-Fi να μην το έχω, καλό είναι να μην το έχω, όπου μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα σταθερό υπολογιστή και μια ενσύρματη σύνδεση να το κάνω, όπου μπορώ να μην το έχω στο σώμα μου, το βράδυ να το κλείνω, να το βάζω σε λειτουργία πτήσης, όλα αυτά είναι βήματα, εφόσον είμαι συνειδητός θα τα κάνω. Εννοείται ότι δεν είναι εργαλείο για τα παιδιά. Οι ειδικοί συνιστούν όχι κινητό κάτω από 14 ετών στα παιδιά, διότι ο εγκέφαλός τους είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και τα εγκεφαλικά κύτταρα ακόμα αναπτύσσονται, οπότε είναι πιο ευαίσθητα από ό,τι είναι στους ενήλικες. Και επίσης να καταλάβω ότι το κινητό είναι μια ευθύνη, δεν είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή το αγοράζουμε σαν να παίρνουμε ένα Playmobil. Δεν είναι έτσι. Ανοίγουμε μια πύλη κενό.
στον πραγματικό κόσμο προστατεύουμε τα παιδιά μας, μην πέσουν και χτυπήσουν έξω στην αλάνα, ανοίξαμε μία πόρτα και μπορεί να μπει στο μυαλό, στη ψυχή του παιδιού, οι πάντες μπορούν να μπουν. Να του κάνουν αιτήματα φιλίας, να επηρεάσουν. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά θα το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά είναι επιρρεπείς και θα έχουν ένα... Δεν θέλω όμως να πανικοβάλλουμε. Όμως υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες σε ένα παιδί όταν μόνο του αναζητάει βίντεο στο YouTube να πέσει πάνω σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν όλοι αυτοί... Είναι με ένα τέτοιο τρόπο στημένο το διαδίκτυο που έχει στόχους. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θέλουν να προβάλλουν ένα συγκεκριμένο υλικό, εννοείται ότι θα βρουν τρόπο να το προβάλλουν αυτό το υλικό και να φτάσουν εκεί που πρέπει. Εγώ θα πω έτσι ένα παράδειγμα που συνέβη σε εμάς, όπου ο μικρός μου έψαχνε κάτι στο τάμπλετ με τη φωνητική εντολή, γιατί δεν είναι ακόμα εξοικειωμένος να γράψει, ας πούμε, στα αγγλικά. Και μετά, μπαίνοντας εγώ στο τάμπλετ, συνειδητοποίησα ότι ήταν πάρα πολλά, ότι είχαν ανοίξει διάφορα αρχεία με γυμνές φωτογραφίες. Αρχεία, URLs, διαδικτυακοί τόποι. Και προσπαθούσα να καταλάβω πώς έγινε όλο αυτό. Το παιδί να μου λέει, μα εγώ δεν είδα ποτέ τίποτα. Και αντιλαμβάνομαι ότι ναι, είναι πολύ πιθανό να μην είδε ποτέ τίποτα, γιατί μπορεί να τα κατέβαζε από πίσω από αυτό που έψαχνε ο ίδιος. Ένα απλό παράδειγμα. Έτυχε να μην το δει. Το είδα εγώ, ο ενήλικας. Δεν έπαθα κάτι. Αν το παιδί μου όμως, είμαι σίγουρη ότι αν το παιδί μου άνοιγε το tab, όπου ήταν το URL του συγκεκριμένου με τις γυμνές φωτογραφίες, σίγουρα θα του κινητοποιούσε το ενδιαφέρον να δει τι είναι αυτό και είναι ένα υλικό άκρος ακατάλληλο για ένα εξάχρονο. Έτσι. Τα παιδιά συζητάνε μεταξύ τους και λένε μπες εκεί να δεις, έχουν την περιέργεια να δούνε. Το θέμα είναι ότι... Τελικά όταν θα το δούνε, δηλαδή λένε μπες αυτό, είναι thriller. Ναι, μπαίνει από την περιέργεια και μετά όλη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί δεν περίμενε ότι αυτό που θα δει θα το τρόμαζε τόσο πολύ. Είχε την περιέργεια, τα παιδιά έχουν την περιέργεια. Από εκεί και πέρα να πούμε λίγο ότι τα social media μας ξέρουν τόσο καλά που πραγματικά δεν περνάει από το μυαλό μας. Πιο παλιά λέγαμε ότι αν κάνουμε κάτι αναζήτηση στο Google, ξέρω εγώ, θέλουμε να αγοράσουμε παπούτσια, θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, μετά μας το βγάζει ως διαφημίσεις. Ναι. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, λέω σε φίλους και γνωστούς και σε σεμινάριο μου καμιά φορά, ότι το κινητό μας ακούει. Και γελούσανε, με λέγανε υπερβολική, ότι δεν ισχύει. Μου συνέβη σε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν θα μπορούσε να είναι σύμπτωση. Τώρα πλέον, σε σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, το επιβεβαιώνουν οι εταιρείες ότι όταν μιλάω, όχι την ώρα που μιλάω μόνο στο κινητό, αλλά όταν μιλάω μέσα στο σπίτι μου, με τον σύζυγό μου, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Ναι, είναι πλέον σίγουρο, είναι επιβεβαιωμένο ότι όταν για παράδειγμα στο αυτοκίνητο είμαι με συναδέλφους και έχω το κινητό μου εκεί, με λέξεις κλειδιά που ακούνε, μου εμφανίζουν μετά το αντίστοιχο περιεχόμενο. Έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αλγόριθμοι. Δεν κάθεται κάποιος, ναι. Δεν κάθεται κάποιος. Απλώς το περιεχόμενο μετά προσαρμόζεται. Και είναι εντυπωσιακό γιατί μετά μπαίνω και λέω, καλά είναι μέσα στο μυαλό μου. Πού το ξέρει ότι ήθελα να το πω αυτό ή ότι ήθελα να το δω ή το συζητούσα με τη φίλη μου. Ναι, είναι μέσα στο μυαλό μας. Είμαι συνδεδεμένη στο ίντερνετ την ίδια στιγμή, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται να είμαι συνδεδεμένη. Ναι, είναι όλα τα κινητά είναι συνεχώς συνδεδεμένα και το μικρόφωνο τους συνεργάζεται πλέον με τις εταιρείες αυτές. Άρα, οποιαδήποτε συνομιλία. Να το δοκιμάσουμε, δηλαδή. Δηλαδή, αν εγώ αύριο, ας πούμε, είμαι π.χ. στο γραφείο και αρχίζω και λέω λέξη κλειδιά. Ξέρω εγώ τι θέλω τώρα να πάω, τι θέλω να φτιάξω ένα γραφείο. Θέλω επιφάνεια γραφείου, π.χ. Θέλω καρέκλα, θέλω... Θα δω μετά από... Λοιπόν, επέστρεφα με κάτι συναδέλφους από το σχολείο και συζητούσαμε πάρα πολύ για τα τατουάζ μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν επέστρεψα στο σπίτι... Βλέπω τα μηνύματα που μας στέλνουν και μας λένε όσοι μας παρακολουθούν ότι έχει συμβεί και σε μένα.
Για πες για τα Έτσι είναι και μου το επιβεβαιώνουν και οι μαθητές μου συνέχεια ότι του συμβαίνει, ότι μπορεί να συζητάνε για ένα παπούτσι, δεν το αναζητήσανε ποτέ διαδικτυακά και να τους το εμφανίσει. Εμείς συζητούσαμε για τα τατουάζ ότι έχουν πλέον όλοι και κάναμε μια τέτοια συζήτηση και μόλις μπήκα μετά στο Facebook μου έβγαλε ένα κόμικ όπου ήταν ένας κύριος και έπαιρνε μετάλλιο έτσι ένας γυμνασμένος και έλεγε «The untattooed man». Αυτό ήταν το πρώτο που μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο και είπα «Με ακούνε, δεν μπορεί». Το επόμενο μετά ήταν ότι συζητούσαμε για διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα που έχουμε ως εκπαιδευτικοί, γιατί καθόμαστε πάρα πολύ, έχουμε στις οθόνες αυτά. Και αμέσως μετά μου εμφανίζει το Facebook μια φιγούρα με καμπούρα και λέει «Ο καθηγητής του μέλλοντος». Αυτά και άλλα πολλά τέτοια περιστατικά που έχω συνέβησαν πριν ένα χρόνο που άρχισαν να με υποψιάζουν ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν αναρτήσεις που τις είδες και εσύ, τις βλέπουν ή που είχαν γίνει viral και τις βλέπαν όλοι. Ήταν πολύ προσωποποιημένο σε αυτά που είχα πει. Ήταν στα social. Καθαρά είναι στα social αυτά, ναι. Όλα αυτά που λέμε τώρα, ότι οι νευροεπιστήμονες, το είπαμε και στην εκπομπή της προάλλες, νευροεπιστήμες, ψυχολογία, όλα αυτά έχουν παντρευτεί για να μας κρατάνε έστω ένα λεπτό παραπάνω στην οθόνη μας, ισχύουν για τα social media. Εγώ ένα έχω να καταθέσω από αυτό που έχω παρατηρήσει. Είχα στις σημειώσεις του κινητού, είχα σημειώσει συγκεκριμένα σκηνή, ετοιμαζόμασταν για κάμπινγκ κάποια στιγμή και έγραψα τη λέξη σκηνή, να πάρω τη σκηνή μου. Και μετά μπαίνοντας στο Pinterest, το οποίο το είχα και πάρα πολύ αθώο στο μυαλό μου, άρχισε να μου βγάζει tents, σκηνές για κάμπινγκ, που δεν είχα κάνει ποτέ αυτή την αναζήτηση στο Pinterest, ποτέ πουθενά τίποτα, δεν είχα αναζητήσει γενικώς σκηνή, ας πούμε. Πόσο μάλιστα στο συγκεκριμένη πλατφόρμα. Εκεί άρχισα να ψηλιάζομαι ότι τελικά οτιδήποτε καταγράφεται, το λεκτικό δεν το ήξερα, ότι δηλαδή και να το πεις, αυτό σημαίνει ότι είναι όλα μας. Εγώ, ας πούμε, στο κινητό μου ροδούλα, έχω... Έχεις πει τα πάντα. Έχω τις πιο σκέψεις μου, έχω τα to-do μου, αλλά έχω και κωδικούς καταγεγραμμένους. Είναι και αυτοί εκτεθειμένοι με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι. Δεν υπάρχει ασφαλές. Δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό υπό την Google. δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Όταν θα το συνειδητοποιήσουμε, τότε μπορούμε να κάνουμε κινήσεις και πράγματα. Έχω πάρα πολλές φορές έχω λάβει μηνύματα που... δηλαδή, ήταν πάρα πολύ εύκολο να πέσω θύμα απάτης, αν δεν είχα έτσι κάποιες γνώσεις πληροφορικής. Παρ' όλα αυτά, την πρώτη φορά μου προκάλεσαν πραγματικό πανικό. Κάποια μηνύματα που έλαβα, που είχαν μέσα τον κωδικό πρόσβασής μου, άρα κάπου μου τον είχαν υποκλέψει. Ψάρωσα πραγματικά. Με εκβιάζανε για πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Πρόσφατα με την Courier μου ήρθε ένα μήνυμα να πληρώσω 1 ευρώ. Που ήταν, τότε περιμέναμε όλοι τα Χριστούγεννα, κάθε μέρα ερχόταν 2-3 δέματα. Και το 1 ευρώ, το ποσό ήταν πάρα πολύ δελεαστικό για να το πληρώσω. Και όλο αυτό ήταν μια ιστοσελίδα απλά για να πάρει τον αριθμό της πιστωτικής μου κάρτας. Θέλει... Συγγνώμη, το κινητό μας είναι το πιο επισφαλές, έτσι. Η ίδια η συσκευή, αυτή καθεαυτή. Το desktop, ας πούμε, που έχω στο γραφείο μου, είναι το ίδιο εκτεθειμένο. Το ίδιο όχι, όμως όπου υπάρχει διαδίκτυο, αυτά είναι όλα ένα, συνδέονται. Το διαδίκτυο συνδέει πλέον τα πάντα. Η διαφορά που έχει το κινητό από το desktop είναι πρώτον η ακτινοβολία. Δηλαδή, μου λένε καμιά φορά τα παιδιά για τις οθόνες, η οθόνη δεν έχει ακτινοβολία. Ένας σταθερός υπολογιστής ή ένα λάπτοπ με καλώδιο στο ίντερνετ δεν έχει ακτινοβολία. Οι οθόνες δεν έχουν καθόλου ακτινοβολία. Άρα το Wi-Fi. Το κινητό έχει ακτινοβολία, τα Wi-Fi έχουν ακτινοβολία και τα tablet έχουν ακτινοβολία. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε τα παιδάκια και τα έχουν στον καναπέ πάνω στην κυλίτσα τους. Ροδούλα, ωραία. Ο σταθερός υπολογιστής είναι κάτι άλλο. Ρωτούν συνεχώς εδώ τώρα στην ομάδα, στην παρέα μας, για το χρόνο που μπορούν τα παιδιά να είναι μπροστά σε μία οθόνη. Είτε αυτό είναι κινητό, είτε είναι tablet, είτε είναι ένας υπολογιστής. Υπάρχει μια σαφής απάντηση γι' αυτό? Θα πρέπει να ρωτήσουμε λίγο γιατί. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα τα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση. Σίγουρα έχουν επιπτώσεις ό,τι αφορά τα μάτια τους, γιατί η οθόνη τα κουράζει.
Εκεί συστήνουμε, για παράδειγμα, ότι κάθε μία ώρα που είναι διάλειμμα το παιδί να σηκώνεται. Παρατηρείται όμως, το βλέπω και στα παιδιά μου, ότι δεν σηκώνονται ούτε ενδιάμεσα, γιατί λίγο θα στείλουν μηνυματάκια, λίγο θα δουν και ένα βίντεο και περνάνε όλες οι ώρες τηλεκπαίδευση και δεν σηκώνονται να ξεκουράσουν τα μάτια τους. Ό,τι αφορά το παιχνίδι, δηλαδή για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό, για παράδειγμα, να γνωρίζει ο γονιός ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια τύπου μπλε φάλαινα που λένε, που πραγματικά δεν με ενδιαφέρει πώς τα λένε, αυτά είναι ονόματα που δεν με απασχολούν. Μπορεί να είναι αύριο να είναι το μπλε γατάκι ή το πράσινο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτά είναι παιχνίδια παράνομα, δεν τα έχει ελέγξει κανείς και δεν θα τα ταυτίζουμε με τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, τα οποία είναι ελεγμένα, γιατί υπάρχουν τέτοια. Υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαβάθμισης Ηλικιών, το PEGI, που οι περισσότεροι γονείς δεν το γνωρίζουν, ότι ένα παιχνίδι όταν είναι ελεγμένο, οφείλει να έχει αυτή την ετικέτα του PEGI πάνω. Το δείχνω στα σεμινάρια μου, που δείχνει ακριβώς την ηλικία για την οποία επιτρέπεται. Δείχνει αν έχει σκηνές βίας, αν έχει χρήση ουσιών, αν έχει τσάτ μέσα. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που μοιάζει ορθό και έχει τσάτ, οποιοδήποτε μπορεί να προσεγγίσει το παιδί μέσα από αυτό. Άρα, για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό η ποιότητα. Δηλαδή, δεν θα πούμε το ίδιο σε ένα παιδί που θα μπει να παίξει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, να ζωγραφίσει, να γίνει δημιουργικό, ή όταν ασχολείται, για παράδειγμα, με τον προγραμματισμό ή κάνει ρομποτική. Δεν θα πούμε τα ίδια πράγματα, γιατί πραγματικά είναι ένας κόσμος στο διαδίκτυο με δύο όψεις. Την ίδια στιγμή που παράγεται υλικό παιδικής περνογραφίας και απαγάγουν παιδιά για να κάνουν live streaming με την κακοποίησή τους, την ίδια στιγμή μπορεί να κινητοποιηθεί ολόκληρα τα social media για να σώσουν έναν άνθρωπο. Ή για να μαζέψουν χρήματα ή να βρεθεί δουλειά για έναν άστεγο. Είναι το πώς το χρησιμοποιούμε. Εμείς είμαστε ο ψηφιακός κόσμος. Άρα η ποιότητα, το εμείς πώς συμπεριφερόμαστε, τι κάνει το παιδί, δεν είναι ο χρόνος με το ρολόι μόνο. Σίγουρα κάθε οικογένεια βάζει και τα δικά της όρια. Βλέπει πώς ταιριάζει στην οικογενειακή ζωή. Για μένα υπάρχουν κάποια πράγματα που, όπως είπα, επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο σημαντικό για την ευτυχία μας, αυτό είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο, κάπου μπορούμε να τις προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, στο οικογενειακό τραπέζι. Ναι. Μακριά στις σχέσεις, τα πάντα. Ιερή στιγμή. Ναι. Και για το παιδί. Μπορεί εμείς να θέλουμε να απολαύσουμε έτσι λίγο με ησυχία το γεύμα μας, όμως το παιδί εκείνη τη στιγμή κοινωνικοποιείται. Δένεται μαζί μας, δημιουργεί ρίζες με την οικογένεια. Το οικογενειακό τραπέζι για μένα είναι κάτι πολύ ιερό, που δεν θα έπρεπε οι ηλεκτρονικές συσκευές εκείνη την ώρα να έχουν μέρος σε αυτό. Τέτοιες είναι οι βασικές αρχές που έχει η ψηφιακή παιδεία, και το να ξέρω να βάλω, για παράδειγμα, ένα φίλτρο ή να κάνω τις ρυθμίσεις στο Facebook, είναι ένα μικρό κομματάκι τους. Έτσι. Που όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Δηλαδή, πραγματικά το Facebook έχει αναλυτικές οδηγίες. Δεν κάνω τέτοια πράγματα στη σεμινάρια μου ή να λέω πώς θα εγκαταστήσετε φίλτρα. Πραγματικά πιστεύω στο ότι είναι καθαρά θέμα παιδείας. Το να το κλείνω όταν είμαι με παρέα και να μην το κοιτάζω, ή ότι να το κλείνω όταν θέλω λίγο την ησυχία μου. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα είμαι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμη επειδή έχω ένα κινητό. Ή πρέπει να χτυπάει σε όλες τις ιδιαίτερες στιγμές μου. Πραγματικά είναι κλέφτης στιγμών. Ένας ομιλητής στο TEDx μια φορά είχε πει μια πολύ ωραία ιστορία. Παρακολουθούσε τον αγώνα τελικό που έπαιζε ο γιος του. Και όταν έβαλε το τελικό γκολ για να πάρει το μετάλλιο, είχε χτυπήσει το κινητό του και δεν το είδε. Και όλο το γήπεδο είχε σηκωθεί και πανηγύριζε για το γιο του, και ο γιος γύρισε να τον κοιτάξει και αυτός μιλούσε στο κινητό. Και έλεγε στην ομιλία ότι αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Και νομίζω ότι δεν μου το έχει συγχωρήσει, λέει, ούτε το παιδί μου, ότι μου έκλεψε εκείνη τη στιγμή που δεν θα επαναληφθεί. Την ώρα που έρχεται να μας πει μία επιτυχία του στο σχολείο και θα χτυπήσει το κινητό, την έχουμε καταστρέψει τη στιγμή. Έτσι είναι. Ή θα μας πει ένα πρόβλημα που έχει.
Το βάζουμε όμως εμείς οι ίδιοι. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να το βάλουμε αυτό το όριο. Είναι θέμα πόσο διαθέσιμοι είμαστε εμείς σε όλους αυτούς που μπορούν να μας βρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή στο κινητό ή πόσο διαθέσιμοι είμαστε σε όλο αυτό το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί και εμείς γοητευόμαστε ή βυθιζόμαστε στον καναπέ και μας αρέσει αυτό να σκρολάρουμε ασταμάτητα χωρίς ουσία και περιεχόμενο από το να αλληλεπιδράσουμε τα παιδιά μας εκείνη τη στιγμή. Είναι αυτή η στιγμή που λειτουργεί σαν ναρκωτικό στον εγκέφαλο. Έλα, 5 λεπτά. Έτσι. Που τα 5 λεπτά γίνονται μισή ώρα, μπορεί να γίνει και 1 ώρα και 2 ώρες. Και πάει λέγοντας. Και το παιδί δεν θα παραπονεθεί ποτέ, γιατί θα έχει χαζέψει και αυτό σε μια οθόνη την ίδια στιγμή. Έτσι είναι. Τώρα είπες την κατάλληλη λέξη για να επανέλθουμε στο ότι είναι φυσικά. Το γνωρίζουμε πλέον. Είναι αποδεδειγμένο. Μας έχουν προκαλέσει εθισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες, έρευνες, γιατί ο εθισμός έχει και τύπους. Για παράδειγμα, μία είπες ορολογίες που δεν τις ξέραμε πριν μερικά χρόνια, είναι το νομοφόβια. Νομοφόβια. No-mobile phone phobia. Ο φόβος του να μείνω χωρίς το κινητό μου. Να τελειώσει η μπαταρία, να μην έχω σήμα, να ξεκινήσω από το σπίτι μου, να είμαι κάπου και να επιστρέψω να το πάρω. Πραγματικά, έχουν δηλώσει οι άνθρωποι ότι προτιμούν να πάνε διακοπές χωρίς παπούτσια παρά χωρίς το κινητό τους. Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Μία ώρα μας το κλείνει στο live το αγαπητό Instagram. Αλλά αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, υπάρχουν και τύποι εθισμού. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές, κάποια applications, κάποιες πλατφόρμες που έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο εθιστικές σε σχέση με άλλες. Τα social media είναι πολύ εθιστικά και τα video games είναι πολύ εθιστικά, ναι, γιατί είναι σχεδιασμένα για να είναι γι' αυτό. Και το αντίδοτο σε αυτό, Ανδριανή, όσο και να επιμένουμε για να βρούμε αντίδοτο, είναι μόνο η ψηφιακή παιδεία και η ψηφιακή διαπαιδαγώγηση. Uh-huh. Γι' αυτό το λόγο και μέσα από τα σεμινάρια μου προσπαθώ να κινητοποιήσω τους γονείς για δράση. Το παιδί μας θα το στείλουμε στον ψηφιακό κόσμο με εφόδια, αρχές και αξίες που να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν υπάρχει κανένα λογισμικό, κανένα φίλτρο που θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που δεν έχουμε κάνει εμείς. Ροδούλα, σε ευχαριστώ άπειρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Safe Kids Project, μπορούμε να το βρούμε και στο διαδίκτυο για να δούμε αυτά που οργανώνεις, αυτά που ετοιμάζεις και τα σεμινάρια και γενικώς την οπτική σου γύρω από το θέμα. Και σε ευχαριστώ που πάντα επιστρέφεις στην ουσία των πραγμάτων που είναι ο άνθρωπος, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η επικοινωνία, η συνειδητότητά μας, η ευθύνη μας. Σε ευχαριστώ, Ανδριανή. Να προσθέσω μόνο ότι αυτό το σεμινάριο που κάνω τώρα, το βιωματικό γονείς παιδιά, ήταν σχεδιασμένο για να γίνει διαζώσεις. Όμως επειδή υπάρχει πολλή απέτηση από τους γονείς να γίνει, θα γίνει διαδικτυακά και είναι η πρώτη φορά που γονείς και παιδιά μαζί θα το κάνουν, γιατί είναι οικογενειακή υπόθεση. Δεν είμαστε αντίπαλοι σε αυτό. Θα συνεργαστούν με βιωματικές δράσεις και νομίζω ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ και τα παιδιά και τους γονείς που θα το παρακολουθήσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, να έχουμε. Και εγώ χάρηκα που το είδα. Και μια καλή εβδομάδα από εδώ και πέρα που ξεκινάει από αύριο και καλή άνοιξη. Εύχομαι σε όλους ναι. μας. Και ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε και συμμετείχε με τα σχόλιά του. Έτσι, να είστε πάρα καλά. Πολύ. Να είστε καλά που μας παρακολουθείτε. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά πολλά, Ροδούλα μου. Φιλιά πολλά και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας από την αρχή μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω στο μισάωρο, αλλά τελικά μας πήγε η ώρα και ποτέ δεν τελειώνει και αυτή η κουβέντα. Σας χαιρετώ όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.